Υπουργέ, είναι ευτύχημα που είναι εδώ και ο Υπουργός Παιδείας. Να τον παρακαλούσα, άμα δεν του κάνει κόπο, ας καθίσει να ακούσει την ερώτηση και ας μην απαντήσει. Και είναι και ευτυχή σύμπτωση που είσαστε και οι δύο εδώ. Υπάρχει και μια εκστρατεία ευρωπαϊκή για το bullying. Εγώ σήμερα από εσάς θέλω δεσμεύσεις, κύριε Δένδια, κυρίως τη διάψευση του δημοσιεύματος της εφημερίδας των συντακτών. Ότι καθηγήτρια, μετά από το χαρτί το οποίο βγάλατε εσείς προς την οδηγία, προς τους διευθυντές των σχολείων, να ενημερώσουν την αστυνομία για προβλήματα του σχολείου. Έχετε ένα σκεπτικό μέσα, είδα και την απάντησή σας, να προστατευτούν τα σχολεία από τα ναρκωτικά, από τα εγκλήματα, τα χίλια δυο. Στις δημοκρατίες, όταν είναι υψηλού επίπεδου το εκπαιδευτικό και το κοινωνικό σύστημα, η αστυνομία δεν υπάρχει στα σχολεία. Είναι απ' έξω. Δεν μπαίνει μέσα στα σχολεία. Εδώ δεν μιλάτε για να πάει ο Σφακιανάκης να μιλήσει για τον κίνδυνο του διαδικτύου. Ζητάτε από τους διευθυντές να σας ενημερώσουν για ποινικά και άλλα ζητήματα κοινωνικά, όπως τα ναρκωτικά, το ένα το άλλο, κατευθείαν στην αστυνομία. Υπάρχει, δηλαδή, συμβάλλεται στην επιμονή ο αστυνομικός όταν έρχεται σε επαφή με τον νέο να πάει να είναι αστυνομικός και να γίνεται μπάτσος. Δεν είναι δημοκρατία να υπάρχει αστυνομικό σχολείου. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν στα σχολεία τρία πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικά. Συγχωνεύσεις. 50 παιδιά σε κάθε τάξη. Δυσκολίες μετακίνησης. Μία βαθιά αντιεκπαιδευτική διαδικασία. Δεν θα καθίσω να ασχοληθώ εγώ αυτή τη στιγμή με τα κίνητρα, τα χρήματα, το σύστημα. Διαφωνούμε, μας χωρίζει άβυσσος. Είναι δουλειά του διευθυντή για να καταλήξει όπως το Κερατσίνι να στέλνει 7 ονόματα παιδιών που κάναν κατάληψη, που άμα τη δείτε στην ουσία της εκπαιδευτικά, πολιτικά, ουσιαστικά, γονεϊκά, εθνικά, πατριωτικά, έχει νόημα μια κατάληψη όταν το σχολείο είναι ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο από πλευράς παροχής ουσιαστικών εκπαιδευτικών διαδικασιών. Δεν γίνονται όλες οι καταλήψεις για να γίνει bullying. Δεν γίνονται όλες οι καταλήψεις για να γίνουν πάρτι. Η πλειοψηφία των καταλήψεων είναι τα παιδιά με το μαχαίρι στο λαιμό απέναντι σε σχολεία τα οποία δεν λειτουργούν. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, δεν θέλω να φτάσω στο bullying που είναι και ευρωπαϊκή εκστρατεία και υπάρχουν και κονδύλια. Το πραγματικό bullying στα σχολεία γίνεται έξω από τα σχολεία. Το εμπόριο των ναρκωτικών απ' έξω βγαίνει από τα σχολεία και μπαίνει μέσα. Στα σχολεία όταν προκύψει πρόβλημα, είτε bullying είτε ναρκωτικών, είναι δουλειά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του εκπαιδευτικού, των γονιών, των παιδιών των ίδιων. Είναι ζήτημα βαθύτερης παιδείας, δεν είναι ζήτημα αστυνομίας. Ο αστυνομικός της γειτονιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε αστυνομικό του σχολείου για να τον προστατέψει, όπως έχετε επιχειρήσει και στο παρελθόν. Και είναι αυτό το δόγμα νόμος και τάξη. Ομάδες παραβατικότητας στους δήμους. Έλεος, αυτά δεν είναι δημοκρατική, εκπαιδευτική, ουσιαστική προσέγγιση. Δεν είναι παιδαγωγική, είναι παιδονομική. Γιατί να συμβαίνει αυτό την ώρα που αφαιρείται, για παράδειγμα, σχολικούς φύλακες. Αυγάζουμε τους σχολικούς φύλακες από τα σχολεία και βάζουμε αστυνομικό με διαδικασίες που βάζουν το διευθυντή του σχολείου να τον μετατρέπει σε μπάτσο, την αρνητική έννοια. Το φλικ, το μπάτσο, πείτε τον όπως θέλετε. Όπως κυκλοφορεί σε όλο το ευρωπαϊκό δεδομένο. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί πρέπει να βρεθεί ο εκπαιδευτικός στη διαδικασία να κάνει το ρουφιάνο? Δεν θα πάει στους γονείς, δεν θα πάει στο σύλλογο. Η διαμαρτυρία της Ανωτάτης Ομοσπονδίας Γονέων και Μαθητών Ελλάδος, που είναι το ανώτατο όργανο, έχει επισημάνει τη βάση του προβλήματος. Δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν βοηθάτε ούτε τα παιδιά, ούτε την αστυνομία και τις καλύτερες των προθέσεων να έχετε. Και αυτό είναι σε βάρος της κοινωνίας. Φτιάχνετε ένα κομμάτι που το κόβετε στα δύο. Είναι ιδεολογική, πολιτική κατάχρηση εξουσίας. Φτιάχνει παιδιά που θα αντιδρούν γιατί δεν κατανοούν το βαθύτερο νόημα της παιδείας. Είναι νομιμοποίηση ρουφιάνικης προσέγγισης.
καθηγητής ή διευθυντής σχολείου που δεν έχει συνειδητοποίηση αν έχει πρόβλημα, αν έχει παραβάτες, αν έχει παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα bullying, αν έχει προβλήματα ψυχολογικά, του λιποθυμάνε τα παιδιά από την πείνα και δεν είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει εκπαιδευτικά και χρειάζεται να ενημερώσει την αστυνομία και μετά η αστυνομία αυτόνομα απ' έξω να κάνει δουλειά τέτοια, τότε έχουμε χάσει τα παιδιά. Τα χάσαμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά στο πηλίκιο του αστυνομικού.